Ένα μοναδική σκαλονή πέτρινο αρχαίο θέατρο δεσπόζει στην ανατολική απόλυξη του όρους Λαπίθα. Το θέατρο της Πλατιάνας, χτισμένο στο αρχαίο έπι που εικάζεται πως αποτέλεσε το οχυρό του Νέστορα, κοσμεί την περιοχή με ένα σκηνικό οικοδόμημα που χρονολογείται στο 245 π.Χ. Η ατμόσφαιρα και η άβρα του τοπίου, σε συνδυασμό με τα ερυπωμένα απομεινάρια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, σημαδεύουν το χαρακτήρα της περιοχής με τους κατοίκους των γύρω χωριών να κουβαλούν το ιστορικό βάρος ενός σπουδαίου μνημείου που παραμένει εδώ και χρόνια στο σκοτάδι. Μέσα ωστόσο από την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη μεγάλη αγάπη των κατοίκων της περιοχής για τον τόπο τους, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν χρόνο μια προσπάθεια να κινηθούν οι διαδικασίες για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου. Ο Σύλλογος Μακιστέων, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοχωρητών Ολυμπίας και τις τοπικές κοινότητες Μακίστου και Πλατιάνας, επιδίδονται σε μια εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια προκειμένου το έργο να χρηματοδοτηθεί και να αποδώσει στον τόπο το χαρακτήρα που δικαιούται. Αποφασίσαμε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές να αναδείξουμε το χώρο αυτό, ειδικά το θέατρο, το οποίο είναι το μοναδικό της Ηλίας, πέτρινο, και πρέπει κάποια στιγμή και σε αυτό να δρομολογηθεί μια διαδικασία για την αναστήλωση. Αξίζει τον κόπο. Θα είναι ένα μοναδικό μνημείο για την Ηλία. Είναι σε πάρα πολύ καλή θέση εδώ πέρα, και όπως κάποτε θα δίνονταν παραστάσεις στο χώρο αυτό, να μπορούν και πάλι να ξαναδοθούν παραστάσεις για τον πολιτισμό μας. Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναστήλωση του σπουδαίου αυτού μνημείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το Σωματείο Διάζωμα, μέσω του οποίου έχει ανοίξει ένας ηλεκτρονικός κουμπαράς για τη συγκέντρωση ποσού, που σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας θα μπορέσει να αποδώσει τη μελέτη που είναι αναγκαία για την έναρξη των εργασιών. Το συνολικό ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επιδιώκεται χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουμε ξεκινήσει μέσα από το Διάζωμα και υιοθετήσαμε το αρχαίο θέατρο, όπως ο κανονισμός του και το πρόγραμμα του Διαζώματος έχει. Το Διάζωμα έχει πλήρως αγκαλιάσει το αρχαίο θέατρο μας, είναι κάτω από τη σκέπη του, μεταξύ και άλλων 49 συνολικά, δηλαδή 50 αρχαία θέατρα έχει το Διάζωμα μέχρι τώρα υιοθετήσει, και ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το αναστηλώσουμε. Θα πρέπει η περιφέρεια να υπογράψει μεταξύ της αρχαιολογικής υπηρεσίας που βρίσκεται στην Ολυμπία, της κυρίας Χατζή και του κυρίου Κατσιφάρα δηλαδή, μια προγραμματική σύμβαση, η οποία σκοπό έχει να γίνει η μελέτη προκειμένου να γίνει μετά το έργο. Η μελέτη θα κοστίσει περίπου τα 100 με 130.000 ευρώ. Είμαστε και ζητούμε τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας, όλη της Ηλίας, γιατί το θέατρο δεν είναι μια τοπική κοινωνία υπόθεση. Πιστεύουμε ότι ο κύριος Καφύρας, προχθές που επικοινωνήσαμε, πριν 2 μέρες, έχει υπόψη του την υπόθεση, και από ό,τι δήλωσε, σκοπός του είναι να το εντάξει στο πρόγραμμα του 2013, την μελέτη δηλαδή, προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα. Παράλληλα έχουμε ανοίξει ένα κουμπαρά εμείς, ένα κουμπαρά που το Διάζωμα έχει ανοίξει και εμείς απλά κουβαλάμε και προσπαθούμε να τον γεμίσουμε. Έχουμε μαζέψει κοντά στα 2.000 ευρώ τώρα. Ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε 30.000, και γι' αυτό κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, και σε αυτούς που είναι στην Ηλία και εκτός Ηλίας, που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και άλλα μέρη του κόσμου. Πηγαίνοντας στο Διάζωμα, πατώντας εκεί, θα δει τους κουμπαράδες που είναι ερθυμένος στο διαδίκτυο, και έτσι θα δει όλα τα θέατρα που έχει υιοθετήσει το Διάζωμα, 50 τον αριθμό όπως είπαμε, το δικό μας είναι το νούμερο 45. Εκεί λοιπόν θα βρει και το λογαριασμό της τραπέζης που πολύ εύκολα υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι ερθυμένο, όλες τις τράπεζες, και κατά αυτόν τον τρόπο θα βάλει το όνομά του στο Διάζωμα μετά, αφού επικοινωνήσει και μαζί μας για να ξέρουμε ότι είναι εκείνος, αλλά
θα βάλει το νούμερο 45 που ανταποκρίνεται στο θέατρο το δικό μας, ούτως ώστε να μπορέσει το διάζωμα να κάνει το κοντρόλ και να ξέρει για ποιο θέατρο είναι τα χρήματα που το πήρε. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, το χρέος μας θα το κάνουμε και πιστεύω πολύ συντόμως θα έχουμε μαζέψει αυτό το κεφάλαιο, το οποίο φυσικά για μας δεν είναι μικρό, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και τεράστιο. Ο πόθος των ντόπιων για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας είναι κάτι παραπάνω από μεγάλος, με τις προσπάθειες που καταβάλλονται τον τελευταίο καιρό να ικανοποιούν σε ένα βαθμό το χρόνιο αίτημά τους. Ωστόσο, αυτό που όλοι ελπίζουν και επιδιώκουν είναι αυτές οι προσπάθειες να αποδώσουν καρπούς και να δουν επιτέλους το αρχαίο ΕΠΗ να έχει την έγκλη που του αρμόζει. Πάντα θέλαμε να αναστελωθεί το θέατρο αυτό, γιατί ένα μέρος το χωριό μου έχει πολλές συνοικίες. Και μία από τις συνοικίες του είναι κάτω εδώ ακριβώς και λέγεται Παλιοχώρη. Και εδώ υπάρχουν πολλά κτήματα χρυσοχωρητών. Και ήταν το μέρος αυτό ήταν κάτι που το ζούσαμε όλη την ώρα. Τώρα βεβαίως τα χωριά, όπως ξέρετε, έχουν λόγω της αστιφιλίας έχουν αδειάσει λίγο πολύ, αλλά ο πόθος να δούμε το θέατρο να στυλώνεται ήταν πάντως ζωντανός. Και είναι πολύ ευτυχής η συγκυρία που βρεθήκαμε με το Σύλλογο Μακίστου, που είναι πολύ δραστήριος, και έχουμε βάλει μπροστά αυτό το έργο. Η λέξη «επί» σημαίνει «απόκριμνος». Τα θέατρα άρχισαν να χτίζονται κάτω το 4ο αιώνα. Επομένως, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι αυτό. Όμως η Ακρόπολη, γιατί αν είχατε το χρόνο να δείτε, υπάρχουν σαν το τείχος αυτό που βλέπετε, είναι γύρω-γύρω και σε μερικές φορές και σε πολλές σειρές. Και η πύλη είναι νότιο-ανατολικά, η κυρία πύλη. Αν κάποτε δώσει ο Θεός και γίνουν ανασκαφικά έργα, θα πρέπει να αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα για όλη την περιοχή. Μαζί με το Σύλλογο προσπαθούμε να μπορέσουμε να το αναστηλώσουμε. Αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά σιγά σιγά με προσπάθειες θα μπορέσουμε κάτι να καταφέρουμε.